πατέρα. Είναι μια δύσκολη πραγματικά περίοδος στην οποία προσπαθούμε ό,τι το καλύτερο. Είναι και πάλι η ώρα κρίσιμων αποφάσεων για την Ελλάδα, για τη Δημοκρατική Παράταξη, για το πολιτικό σύστημα και το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε. Για την Πρέβεζα που θέλει και μπορεί να βαδίσει σε δρόμους ανάπτυξης. Με προορισμό τις 6 του Μάη, όλες και όλοι εμείς έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ξαναβρούμε την ψυχή μας. Να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Να παραδεχτούμε τα λάθη που κάναμε. Να καταδικάσουμε μηχανισμούς εξουσίας που οδήγησαν σε λαθεμένες πολιτικές αποφάσεις. Να απομονώσουμε συμπεριφορές και νοοτροπίες νομής της εξουσίας, όχι μόνο σε κεντρικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Γιατί είναι αλήθεια πως τα λάθη συγκεκριμένων ανθρώπων, το είδος και το ύφος διακυβέρνησής τους που εξόργησε πάρα πολλές φορές τους συμπατριώτες μας, δεν πρέπει να τα πληρώσει το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι λάθεψαν να απομονωθούν και αυτό μόνο μπορεί να το κάνει ο λαός. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμα. Επίσης, η πρόταση του Βαγγέλη Βενιζέλου για ένα νέο ξεκίνημα είναι διαφορετική και στηρίζεται σε άφθαρτους πολιτικούς. Έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τα λαϊκά στρώματα. Να δουλέψουμε σκληρά για να μην επαναληφθούν λάθη. Για να μην γίνουν και πάλι αδικίες. Έχουμε την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αποδείξουμε στην πράξη με τις επιλογές μας ότι θέλουμε το καινούριο, το διαφορετικό, το αληθινό. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω όπως και εσείς τις δυσκολίες. Ζω καθημερινά όπως και εσείς την απογοήτευση, την άρνηση, συχνά την οργή για πολλά από αυτά που μας συμβαίνουν. Γνωρίζω όμως ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν όσα μας απογοητεύουν είναι να τα αλλάξουμε εμείς. Αυτή τη μάχη σας καλώ να δώσουμε μέχρι τις εκλογές, αλλά και φυσικά και μετά από αυτές. Το κόμμα μας με τον Βαγγέλη Βενιζέλο τολμά να πει αλήθειες, να παραδεχθεί λάθη, να αναγνωρίσει αδικίες, να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό είναι το διαβατήριό μας για να μιλήσουμε στους συμπατριώτες μας. Διαβατήριο ειλικρίνειας, διαβατήριο συγγνώμης, διαβατήριο προοπτικής. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πάλι να προσφέρει δρόμους ανακούφισης, αποκατάστασης αδικιών, σταθεροποίησης και σιγά σιγά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Απέναντι στην εγωκεντρική και προσέγγιση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας που ενδιαφέρεται μόνο για την Πρωθυπουργία, εμείς αντιτάσσουμε την διάθεσή μας για προοδευτική συνεργασία με άξονα το ΠΑΣΟΚ. Απέναντι σε μια Νέα Δημοκρατία που ξεχνά ότι αυτή είναι που μας οδήγει στον κρεμό, εμείς μιλάμε με ειλικρίνεια, αναγνωρίζουμε τα λάθη που έγιναν και προτείνουμε τρόπους για να διορθωθούν. Απέναντι σε γενικόλογα ευχολόγια της συντηρητικής παράταξης, ο πρόεδρός μας, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες το Εθνικό Σχέδιο για την Ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Και αυτό είναι δέσμευση. Φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί παράγοντα σταθερότητας για την Ελλάδα και φυσικά και για τον τόπο μας. Και την ίδια στιγμή αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αλλαγή. Ο νομός Πρέβεζας διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινο δυναμικό και σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε. Έτσι θα έρθει η πρόοδος και η ευημερία στον τόπο μας. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε στη Βουλή εκπροσώπους με γνώση και με δυνατή φωνή. Δίνω μαζί σας τη μάχη από την πρώτη γραμμή για να διατυπώσω μια νέα αξιόπιστη πρόταση για το αύριο. Για να αποδειχθώ χρήσιμος για τον τόπο μας, αλλά και για κάθε μία και κάθε ένα από εσάς.
Για μένα πολιτική δεν σημαίνει διαπλοκή. Σημαίνει συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του νομού μας. Πολιτική σημαίνει να δίνεις λύσεις στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Πολιτική σημαίνει να είσαι παρόν όταν ο τόπος και οι συμπατριώτες σου σε χρειάζονται. Για να...